Οποίησας των ουρανών και την γη και την θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής. Ο πρώτο ετήστε της πάσης αιτήσεις παρέχων. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και σου Κυριοσημών Ιησού Χριστού. Το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημεθέρα σωτηρία κατελθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αη Παρθένου και εν δόξω Θεοτόκου. Ως πρώτερον αντώνει στην τάσπα νηστεύονται και έρθεις υποδεικνύς. Η νίκα το σωτήριον υφίστα το πάθος. Παρέσκενε μην υπογραμμών της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξής δουλήσου δέησης προσφέρει εν αυθένος και γονάτων κλείσεσαι. Υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός σου πολυέλεγε και φιλάνθρωπε που άκουσον ημών είναι η ανημέρα που καλεσομετάσε. Εξαιρέτως δε είναι η ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής εν ημετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν εις τους ουρανούς. Τη καθεστήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός κατέπεμψε το Άγιο Πνεύμα τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλου. Όχι εκάθισαν εφενέκα στον αυτόν και επίστησαν άπαντες της ακενό του χάριτος αυτού και ελάλησαν εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστητη ημών των ταπεινών και κατακρήτων και επίστρεψον την εχμαλωσία των ψυχών ημών την οικία συμπάθεια έχων υπέρ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντας ηκευώντας το ημάρτωμεν. Επί σε περίφημεν, εκ μήτρας απογαστρός μητρός ημών, Θεός ημών σιή, αλλότι εξέλιπον εν ματαιότητα ημέρα ημών, γεγυμνόμεθα της εμποητείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά θαρούντες της εκτριμή σου κράσουμεν, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μυμνιστής και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς, μη απορρίψεις ημάς εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπει την ισχυρή μόν, μη εγκαταλείψει μας πριν ημάς, εις την δίνα αποστρέψε, αξίωσον προσέ, επιστρέψε και πρόσχες, ημίν ενευμένια και χάριτη, επιμέτρησόντας ανομίας ημών της εκτριμής σου, αντίθεσ την άβυσσον των εκτριμών σου, των κρίθητων πλημελημάτων ημών, επίβλεψον εξίψους Αγίου σου, Κύριε, επί των λαών σου, των περιεστώτα και απεκτεχόμενο του παράσου πλούσιον έλεος. Επίστεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, ρίσε ημάς εν της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε την ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμη σου. Αγγέλο Χριστόφυλλα και παρακατάφου των λαών σου, πάντα ημάς συνάγια και στην βασιλεία σου. Δώσει γνώμη της ελπίζου συνέπισε, άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα. Κάθαρον ημάς την ενεργεία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσοντας καθημών μηχανάς του εκλού. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτων, ο φωτίσας την ημέρα το φωτί το ηλιακό και την νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο Δομήκος της ημέρας δια την ημάς καταξιώσας και προσεγγίσετε στις αυγές της νυχτός. Επάκουσον της δέησεως ημών και παντός του λαού σου και πάση τη μην συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσδεξε τα συσπερινάς ημών ηκεσίας και κατάπνευσον το πλήθος του ελαίου σου και των εκκριμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράπωσον ημάς τη αληθεία σου, φρούνησον ημάς την δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάση πουλής του ανηθημένου. Παράσχου δε ημί και την παρούσαν εσπέρας, τη επερχομένη νυχτή, τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητον, σκανδάλιστον, αφάνταστον, και πάσα στα σημερά στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Αγίων έδρας της Άντων. Αντιλαβούς όσο με λέησον, αμάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη ελέησον, της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν τόξου, δεσπίτης ημών Θεοτόκου, πάσαν την ζωή ημών. Χριστός ο Θεός παραδόμεθα σου, Κύριε. Ο ψώκανες την τολή και σώθει ημάς ο Θεός ημών και συν την δόξα να μέχω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνους.
Ναι, Κύριε, ο πάσης ευεργεσίας πλουσιοπάρχους δοτήρ αγαθός, ότι σύνειον διδούς υπέρ περισσόν ετούμεθα, σύνειον συμπαθείς ο ελεήμων αναμαρτήτως γεγονός της αρκός ημών κοινωνός, και της κάμπτους η προσεγόνη επικαμπτώμενος φιλευσπλάχνος, η λασμός τεγενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσ' δι, Κύριε, το λαό σου ψυχτυρμού σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμη της σωτηρίου δεξιά σου, στέβασον αυτούς εν τη σκέπη των περίπων σου, μη παρήνεις τα έργα των κυρών σου, σύ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και σύ μόνο ανατρέπομεν, που κοίταμεν προς κοινήν Θεόλο τρίο, που δεν διαμετάζειν προς έτερον θεόντας εαυτόν δέσποτα χείρας, άφεση μη τα παραπτώματα, και προσδεχόμενος ημώντας γονιπετής δέξης, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας, πρόσδεξε την ευχή πάντων, ως τη μία μα δεκτών, αναλαμβανόμενον ενώπαιον της εις υπεραγάθη μας ιδίας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλους πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκόνη διαπορευμένου, πρόσδεξε της ίαν εις περιδίν, τα στον χειρών ημών επάσης, και καταξιώσονται ημάς και των υπτερινών στάδιων ομέντος διαλθεί να πειράς τους κακών και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και διδίας της εκ του διαβόλου μη προσγεινωμένης. Χάρισε τες ψυχές ημών κατάληξη και τις λογισμής ημών μέρημνα της εν τη φοβερά και δικαιά σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκρωσον τα μέν ημών τα επί της γης. Είναι και εν την καθύπνων ησυχία λεφεντρινόμεθα θεωρία των κρυμάτων σου, απόστησον δε αφημών πάσαν φαντασία να πρεπεί και επιθυμία βλαβεράν, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό σου προσευχής εστηριγμένους εν την πίστη και προκόπτοντας εν της παραδιέμασής σου. Αντιλαβούς όσον ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη ελεύσον. Της Παναγίας Ακράτου υπερπογημένης εν τόξου δεσπίνησιμον Θεοδόχου και Παρθένου Αγίας με το πάντον των Αγίων υπομέψαντες σε αυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Μην και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, την εσπέρα τα άθρια αμαρτή του φυλακτήμη μας. Ευλογητός σου, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων μου και ενετών και δοξασμένων του όνομα αυτού σε όλα σαν λίγη. Γέννητο, Κύριε, το έλεγχο των ευθυμάς καθά πληγήσαν επισέ. Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ήλες των συνειδησών τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φώτισον τη δικαιώμασή σου. Κύριε Θεό, σου εις τον αιώνα τέλο του χειρό σου, μην παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει γνωστή δόξα, πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ή και εις τους αιώνας των μάλλων. Αμήν. Έτσι επικρίνεται στα κόλατα, ο πάσαν την οικονομία δια των φωτών σωτηρία μη περκάλλος πυρώσας Χριστέ ο Θεός ημών. Ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήτρα άδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσκεκαγών σε αυτόν άμμον υπέρ ημών ιερίων, το σώματος το άφραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστών και κιάβατων και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδίγη του ιερουργίας, ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο Ισάβου καταβάστε με πολλούς αιωνίους συντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδων υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθειων δράκοντα, Θεός όφων τελεάσματι αγκιστρέψας και σειρές όφων δεσμεύσας εν ταρτάρος και κυρίας βρέστο και σκότη εξωτέρω, δια της απειροδυνάμου σου κατασφαλισάμενος ισχύος, μεγαλώνυμος σοφία του πατρός, ότι σε πειριαζομένης μέγας επίκουρος φανής
και φωτίσας τους ενσκότιας και αθανάτου καθημένους. Συ δόξης αενάω, Κύριε, και Πατρός υψίστου Ιε αγαπητέ, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήδη εν δικαιοσύνη σε πάγουσον ημών δεωμένων σου και ανάποψον τα σφυκά στον τόνο σου, των πρώτη εγκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και λοιπόν συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως παιδιών και την μνήμη ποιού μεθανή. Ότι εν συμπάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης, δέσποτα παντοκράτων, Θεέ Πατέρα και Κύριε του Ελέους, γένους τριτούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένηστε και πάλι λιωμένοι ζωήστε και τελευτείς της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως. Ο χρόνος πετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγον εισάντου και ανάγων δεσμεύων εν ασθενεία και απολύων εν δυναστεία, ο τα πάντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λύση τελώς δι εικόν, ο τους θανάτου κέντρο πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζώγονων αυτός, δέσποτα των απάντων, ο Θεός και σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, ο και της εντάφθαρτης κάτι και μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και συναϊδίου και αδιαιρέτου και ασυγχή του Τριάντος υποδείξασιμή, και την επιφύτηση και παρουσία του Αγίου και ζωντού σου Πνεύματος, εν είδη πυρήνων γλωσσών, επί τους Αγίους ο Αποστόλους Εκκίας και Ευαγγελιστάς αυτοθέμενος, της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας, ο και εν αυτή την παντελείο ερωτή και σωτηριώδη λασμούς ηκεστίους, υπέρ των κατεχομένων ενάδη, καταξιώσας δέκεστε μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας, άνεση της κατεχομένης των κατεχόντων αυτού σαν ιερών, και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε, επάκους οριμών των ταπεινών και ηκτρών δεωμένων σου, και ανάπαυσοντας ψυχά στον τούρο σου το πρώτο κινημένο, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, έλθα πέτρα πάσα οδύ δημιουργή και στεναγμός, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εις κοινές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς, ότι ούτε νεκρίενε σου σύσε Κύριε, ουδέοι ενάντι εξομολογήσοντες ή παρουσιάζονται προς φέρνηση. Αλληνείς οι ζώντες ευλογούμενσε και εκκετεύομεν και τας ηλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομενς υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσεις ημάς και εγγράφει τη ώρα, στείνε κατ' ενώπιον της απροσύτου σου δόξης, εις ύμνων και έντων των θαυμασίων σου, η λάστη τη ημή της αναξής δούλη σου και παράσκου χάρη του μετασυντεθειμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγγύνση την τρισάγιον δοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων δωρεών, όν επί εισάς και επί εις πάντοτε εις ημάς. Μνήστη την Κύριε της ασθενίας ημών και μη συναβολέσεις ημάς της ανομίας ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, ίνατο της αμαρτίας κόπτος διαθυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομε, και εν της άμενη τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομε από πάσης εμπειρίας του πονηρού, και με τα παρησία δοξάσομε επί πάσης έντων μόνον αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σον κάνος αληθώς και μέγα όντως μυστήριον δέσποτα, των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των σώπτισμάτων και η μεταταύτα συνάφεια και ανάπαυσης ή εις αιώνας. Συ χάριν επί πάσιν ομολογούμεν και επί τες εσόδης ημών της εις τον κόσμο τούτον και της εξόδης έντας ελπίδας ημών της αναστάσεως και της ακυράτου ζωής δια της εις αψευδούς Ευαγγελίας προμνηστεύονται. Εις απολαύσεμεν εν τη Δευτέρα μελούση παρουσία σου, σίγαρη ότι σ' αναστάσεως ημών αρχηγός και τον βεβαιωμένον αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μης ταποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως αρχός θέματος, διασυγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το επουσίως εις πείραν κατασπίνε,
προσλαμβόμενος πλάχνα εκτιμών, ενώ πέφτουν θα σπειραστείς αυτός της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διότι συνήγαγες ημάς εις την συναπάθεια, δε ξέρουν δέσποτα δεήσεις και ηγεσίας ημετέρας, και ανάπαυσον πάντα στους πατέρας εχάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα, και οι διάλογο ομογενές και ομόφυλων και πάσας τα σπρώνα μας αμένας ψυχάς, επελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βιβλίο ζωής, εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εν χώρα ζώντων, εις βασιλεία των ανών εν παραδείσω τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων και εις άγων άπαντας εις τα σαγεία σου μονάς, συνήγυρον και τα σώματα ημών εν ημέρα, η όρη σας κατά της Αγίας σου και αυσεβής Ευαγγελίας, που και στην Κύριε της δούλης σου θάνατος, εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέχουν Θεών εκδημούντων. Αλλά μετάστασης από τον υπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και την ιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά, ή δε και τι ημάρτωμεν εισέ, ή λέως και μη μήντε και αυτής, διότι ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, ουδέ αν μία ημέρα ή η ζωή αυτού, ημι μόνο σύ, ο επιγής φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διου πάντες ελπίζομεν ελέως τυχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφεσιν χώρισον τα παραπτώματα ημών τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγω, τα εν πάσης ημών, τες αναστροφές και της κινήμασιν, και της μεν προλαβούσια ελευθερία και άνες συντόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου, και ελαίους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανύκων ημίν, εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία, και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσω. Ο Θεός ο Μέγας και ύψιστος, ο μόνος έκπαν Αθανασία φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτήσιν εν σοφία την δουλκή σας, ο διαχωρής σας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και των μενίδιων θέμενος, εις εξουσία της ημέρας, σε λύνινε και αστέρας εις εξουσία της νυχτός, ο καταξιός σας ημάς σωματολούς, και επί της παρουσής ημέρας προφθάσε το πρόσωπό σου εν εξομολογήσει και την εσπερινή συλλατρία προσαγαγή. Αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχή μόνο στη μία με ενωπιόν σου και πρόσδεξε αυτήν εις ως μνημοντίας, παράσχονται ημίν την παρούσαν εσπέραν και την επιούσαν νύχταν ειρηνικήν έντισον ημάς ο πλαφωτός, ρίσε ημάς από φόβου υπερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου και δόρισε ημίν των ύπνων όμις ανάπαυσιν διαστηνία ημών εντονίσω πάσης διαβολικής φαντασίας επιλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων, των αγαθών χορηγέ, είναι και εντεσκήτες ημών κατανοηγόμενοι μνημονεύομεν και μικτή Παναγιό ονοματός σου και τη μελέτη των σών εντολών καταρκαζόμενοι εν αγαλιάσει ψυχή διαμιστόμεν προς δοξολογία της εις αγαθότητος. Δέησης και εκκλησίας της Ιέσου του Αγνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, επίσκεψε εν ελέησου. Αντιλαβούς όσον ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχαρητής. Τώρα δεν θέλω να πω πολλά, αλλά δύο λέξεις θα ήθελα να πω. Προσλαμβόμενος λέει ο Χριστός όλη την ανθρώπινη φύση, και ενώ κατεβαίνει ως Θεός στη γη, καταδέχεται να μπει στο χωμάτινο σώμα μας, γιατί προσλαμβόμενος και Θεός εις αυτό, το πήρε το σώμα και το θέωσε, και μπορεί ο άνθρωπος από τότε και έπειτα
μπει μέσα στο χορό της Εκκλησίας και να μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Και ενώ αυτό μας το είχε υποσχεθεί από τον Παράδεισο που ήμασταν ακόμα, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, με μία προϋπόθεση τότε, ότι θα κάνουμε υπακοή στο Θεό και δεν θα φάμε από τον απαγορευμένο καρπό. Και ο άνθρωπος, πέφτοντας και στην παγίδα του διαβόλου, που είπε στην Εύα, ξέρεις γιατί δεν σας αφήνει να φάτε από αυτόν τον καρπό, διότι θα γίνετε κι εσείς θεοί. Και τότε, τι θέλησε ο άνθρωπος, να γίνει Θεός, ίσα κι όμοια με το Θεό του, όχι όμως περνώντας μέσα από τη χάρη και την ευλογία και τη δωρεά του Θεού. Τη θέωση θα την, και την αθανασία μαζί, την αιωνιότητα δηλαδή, την αθάνατη ύπαρξή μας, θα την παίρναμε ως δώρο της υπακοής μας στο Θεό. Δεν την κάναμε όμως αυτή την ρημάδα την υπακοή και φάγαμε τον καρπό, παρασυρώμενη πρώτα η Εύα από τον διάβολο που ήταν στη μορφή φιδιού, που την κορόιδεψε κιόλας. Ξέρεις, μωρέ, γιατί σας είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτόν τον καρπό. Γιατί θα γίνετε κι εσείς ίδια κι όμοια και θα έχετε τη δύναμη, τη χάρη και τα πάντα που έχει ο Θεός. Και τότε τα φάγαμε, τα χάσαμε, μας έδιωξε, αλλά δεν θέλησε, λέει ο Θεός, να αφήσει τον άνθρωπο αιώνια να βασανίζεται. Και τι κάνει, τι δώρο μας κάνει. Μας στέλνει το γιο του να σταυρωθεί, να μας κηρύξει πρώτερον μεν εν λόγης, να μας τα πει με λόγια, ύστερον δε ενέργης δεικνύς, είπε η ευχή, μας τα άνοιξε με έργα. Ποιο ήταν, μωρέ, όμως το έργο που μας έδειξε, της άπειρης αγάπης που άρπαξε το σταυρό του και παραδόθηκε να τον σταυρώσουν για να μας δείξει την άπειρη αγάπη του και να μας δώσει το αίμα του, πληρώνοντας αυτό το αίμα λίτρο αντίπολων για τη σωτηρία ημών των ανθρώπων. Πήρε και πλήρωσε τη σωτηρία μας και έφτασε στο σταυρό και τον βάλαμε στον τάφο, έσπασε τα δεσμά του θανάτου και του διαβόλου και τα κλείδωνα, λέει, του άνθρωπου, εκείνες τις κλειδαριές που κλείδωνε ο Άδης, και αναστήθηκε ο Χριστός και μου επεσήμανε προχθές ένας υπέροχος άνθρωπος που εγώ μίλησα για την ελπίδα της Αναστάσεως και μου λέει, όχι, παπά, δεν είναι ελπίδα η Ανάσταση. Η Ανάστασή μας, μου λέει, είναι βεβαιότητα. Τι λέμε στο πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ποιος είναι ο μέλλον αιώνας, η αιωνιότητα είναι. Αυτό ολοκληρώνει σήμερα ο Χριστός, ενώ έχει φύγει ο ίδιος, έχει φύγει στον ουρανό και όλοι θα νομίζαμε ότι μείναμε ορφανοί, αλλά λέει ο Χριστός πριν το μαρτύριό του στους μαθητές, ουκ αφήσω ημάς ορφανούς. Δεν θα σας αφήσω τώρα που θα πετάνω εδώ και θα αναλυφθώ και θα φύγω. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα στείλω, λέει, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο
παρά του Πατρός εκπορεύεται. Από εκεί έρχεται το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παίρνει όμως ο Υιός. Πόση αγάπη είχε ο Θεός, που τα βάλε όλα σε μια υπέροχη, μάλλον τι υπέροχη, υπερυπέροχη σειρά, για να έχουμε μονίμως το τρίτο πρόσωπο της Θεότητας, της Αγίας Τριάδας, εδώ. Και το Άγιο Πνεύμα, και τελειώνω, αυτό λέει συγκροτεί, αυτό μας μαζεύει όλο τον θεσμό της Εκκλησίας. Και ο θεσμός της Εκκλησίας, προσέξτε, προσέξτε το μωρέ, δεν είναι θεωρία, δεν είναι δόγμα, δεν είναι κανόνας. Ο θεσμός της Εκκλησίας είναι ύπαρξη. Σε μια ύπαρξη όμως της Εκκλησίας, που δεν είναι ο Θεός με 5-6 ή 10 ή 20 χίλιους Αγίους. Όχι, 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 ο θεσμός της Εκκλησίας είναι για όλους μας. Ο θεσμός της Εκκλησίας είναι, θα σας παραξενέψει τώρα, πρωτίστως για τους αμαρτωλούς. Διότι αυτούς πονάει περισσότερο ο Χριστός, περιμένοντάς τους να βρουν μέσα στην Εκκλησία και να πάρουν όλα εκείνα τα φάρμακα που έχει η Εκκλησία. Διότι ό,τι έχει η Εκκλησία να μας δώσει, την προσευχή, την νηστεία, τη συνύπαρξη, τις ακολουθίες, τα μυστήρια, με πρώτο και μέγα μυστήριο, τη Θεία Κοινωνία, που τελεί πάνω στην Αγία Τράπεζα κάθε φορά που λειτουργάει η Εκκλησία. Αυτά λοιπόν τα μυστήρια είναι φάρμακα. Γι' αυτό και ο χαζός ο Παπαχρίστος φωνάζει συνέχεια και σας λέει, δεν είναι βραβείο η Θεία Κοινωνία για τους καλούς να έρχονται να κοινωνάνε οι 2, 3, 4, 5, 6, 10, οι οποίοι είναι καλοί. Όχι! Όχι, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δίνεται σε όλους. Και τ' άλλο το φιλάνθρωπο, το μυστήριο, είναι η Θεία Ιερή Εξομολόγηση. Μας δίνει τη δυνατότητα ο παπάς, αλλά όχι αφέ αυτού. Όχι, δεν το κάνει ο παπάς. Ο παπάς έχει την άδεια και την ευλογία και την εντολή να λύνει και να δένει αμαρτίες, αλλά εν Αγίω Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, το ευλογάει ο παπάς και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και τελεί όλα τα αγιαστικά πράγματα στην Εκκλησία. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα ήρθε, έμεινε και θα μείνει για πάντα στους αιώνας των αιώνων μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι μας. Κανένας δεν είναι μόνος του. Κανένας. Γιατί είναι εδώ. Ως Θεός, ως βοηθός, ως αντιλήπτορ, ως φίλος, ως αδελφός, ως αγάπη μας. Αύριο λοιπόν θα το γιορτάσουμε το Άγιο Πνεύμα, πέρα στην Σαρακή το πρωί. Την άλλη το άλλο Σαββατοκύριακο δεν θα εξομολογήσω, συγχωρέστε με. Θα πρέπει και ο παπάς να γίνει λίγο παπάς σε δικό του παιδί. Θα έχω όμως, πιστεύω ότι θα αντέξω να ξυπνήσω την Κυριακή το πρωί. Δεν θα κάνω τη χάρη στον διάβολο να μην λειτουργήσω και θα έχουμε τη λειτουργία στην άλλη εκκλησία. Να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφο καλοκαίρι, αγαπημένοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και όποιος δεν τον ξέρει αυτόν τον δρόμο,
ο οποίος θέλει τρέλα για να τον αντέξουμε, τρέλα για να τον αντέξουμε, εδώ είναι ο Χριστός. Και μετά τη λειτουργία, να μείνουμε όσοι θέλετε να με δείτε, βέβαια 12:30 έχω βάφτιση πέρα στη σάρκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σε εσά που επιμένετε παρόλα αυτά να άρχισε. Τόσο χαζιάστη. Έχετε τα δόξα του Χαζούχου και ευχαριστώ και τα δόξα. Διευκόλου τον Αγίον Πατέρα του Μόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, αδερφέ.